Για πάμε ρε επεισόδιο 4 να δούμε τι θα γίνει. Όχι βέβαια κορίτσι μου, τι έγινε, μ' ανησύχησες. Καλώς τα παιδιά. Θα σου πω. Περίμενε. Για λέγε. Τι ήταν αυτό το τόσο σημαντικό που δεν μπορούσα να το πεις από το τηλέφωνο. Σημαντικό. Θα σου πω και θα καταλάβεις. Για πες να καταλάβω κι εγώ. Κάτι έγινε και με φώναξε το αφεντικό στο γραφείο. Απολύεσαι. Ωχ, γιατί δεν μου αρέσει αυτό. Και καλά κάνεις. Για λέγε. Δηλαδή. Με στέλνει στο στην Πάτρα. Τι πλάκα με κάνεις. Καθόλου δεν κάνω πλάκα. Αλλά. Αύριο πρωί φεύγω. Μισό λεπτό. Το σημαίνει ότι σχολήσαμε πολύ βαθιά. Και ενοχλήσαμε πολύ πολλούς. Μήπως εισχωρήσαμε πολύ βαθιά. Θα πρότεινα να σταματήσεις. Αυτό δεν να το σκέφτεσαι. Είσαι χαζός. Μίλτο, άστο καλύτερα. Μην καταλήξεις και εσύ καμιά Κύπρο. Θα πεθάνει μόνος το μαλάκας. Δεν θα σου πω ψέματα. Αλλά όταν αρχίσαμε είχα κάποιες επιφυλάξεις. Τώρα όμως με έχει παρασύρει αυτή η υπόθεση. Και με κάνει να την ψάχνω με περισσότερο πάθος. Δεν ήταν χέστης αυτό. Μαριέτα, θα συνεχίσει ο κόσμος να χαλάσει. Ίσως να είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Ίσως να είναι κύκλωμα. Ίσως να πεθάνει. Δεν θα κινδυνεύσει η ίδια σου η ζωή. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να το κάνω. Οπότε ευχές μου να βγάλω στη φόρα. Όποιοι κρύβονται πίσω τις εξαφανίσεις. Rest in peace. Λοιπόν, Μίλτο μου, εγώ φεύγω. Μα μόλις ήρθες. Αλλά να ξέρεις ότι η σκέψη μου θα είναι πάντα μαζί σου. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Τώρα ήρθες. Κι εγώ το ίδιο. Καλά. Αντίο. Α, θα δούμε όλη τη διαδικασία. Εντάξει, εγώ έχω χρόνο. Καλή τύχη. Αντίο. Θα ανακαλύψω τελικά τι γίνεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτός από χέστης έγινε πολύ αποφασιστικός ξαφνικά. Κάτι πράγματα. Φεγγάρι. Και το σπίτι στο λιβάδι. Στο δάσος βασικά. Είναι το σπίτι της Βερόνικας. Όλα αυτά για μένα. Δώσ' τώρα και θα σε σκίσω μετά. Όλα γνωστά. Όχι κι άλλη χορεύτρια. Τι κάνει. Αχ, κι άλλο εφέ. Δεν είχανε λεφτά για άλλη. Τι ρωτάω κι εγώ. Αλλά και πάλι όχι αυτό. Να χορέψει κάποια άλλη ρε. Ταιριάζει το μεταξύ τόσο καλά με τη μουσική, είναι σαν να βλέπω τσίρκο. Τι κάνω. Τον αέρα. Τι κάνω. Τι. Αυτές οι σκηνές παίζουν να με νευριάζουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μέχρι τώρα στη σειρά. Πιο πολύ και από τον περίπατο. Δεν ξέρω, κριντζάρω πάρα πολύ άσχημα. Και είναι βεβαίως μια ακόμα ηλιόλουστη μέρα. Καιρό είχα να το δω. Αυτό μου είχε λείψει άλλωστε. Δημήτρη! Καλώς ήρθατε. Δημήτρη! Καρέτα! Πρόσεξε, κακομοίρη μου, με αυτές που κουβαλάς εδώ, με τα ξέφρενα πάρτι σου. Ξέρω, βρε, ξέρω. Ξεράδια ξέρεις. Κλασική, και δεν θέλω να δω ούτε ένα ίχνος. Και μην καθυστερείς πολύ γιατί η μικρή πεινάει. Εντάξει, θα πάω να της δώσω να φάει. Θα την ταΐσω εγώ. Αδελφική αγάπη πάνω από... Κι άλλο περίπατο. Ρε φούστη, δεν έχετε βαρεθεί με τους περιπάτους αυτή τη σειρά. Τι κουβαλάει η εφημερίδα. Η εφημερίδα μου μοιάζει. Αλλά πάλι περίπατο. Πάλι βόλτα. Κάτσε σε μια γωνία. Τι όμορφη εικόνα. Ποια εικόνα. Α, θα δεις κανένα όραμα μήπως και από αυτό. Όχι. Παγκάκι είναι καλύτερα, ναι. Συμφωνώ κι εγώ. Αχ, ρε βάσανα που έχει ζωή. Τουλάχιστον άμα έβρισκα μια δουλίτσα, καλά θα ήταν. Τις αγγελίες που κουβαλάς και η εφημερίδα... Ιδέα. Αν ψάξω στις μικρές αγγελίες, ίσως βρω κάτι. Για να δούμε τι θα βρούμε. Μάλιστα. Έπρεπε να φτάσει μέχρι την εκκλησία, δει την εικόνα και να κάτσει στον μπάγκο και να σκεφτεί τις αγγελίες. Μάλιστα. Ζητάνε κοπέλα για Αφροδίτα μικρού παιδιού. Δε. Σε φοβάμαι λίγο. Όχι. Δεν μου κάνει. Χαίρομαι που συμφωνείς. Ζητείτε σερβιτόρος. Θα τα ρίξω όλα κάτω. Δεν νομίζω πως κάνω για σερβιτόρος. Χαίρομαι που συμφωνείς. Ζητείτε οδηγός για ταξί. Που να πάρει. Όλο αντρικές δουλειές υπάρχουν. Μα... Για μια στιγμή, τι είναι αυτό? Ζητούνται κοπέλες για την καταγραφή του πληθυσμού του νομού Καβάλας. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι σ' άρεσε? Σαν να μου αρέσει. Δεν έχω να χάσω τίποτα να πάω να ρωτήσω. Μα έχεις ιδέες ή από δημογραφία και τα...
Ίσως τελικά σήμερα είναι τυχερή μου μέρα. Αυτή η μορφή τι λέει. Ποιος ξέρει. Τι μορφάρε είναι αυτός εκεί δίπλα. Αντίο, έφυγε. Πάει για δουλειά. Ήταν στο θαλασσιά, στις Φιλιππίνες εκεί μακριά. Δεν πρόλαβε η μέρα να διώξει τη νύχτα. Πίση. Και ακούω το κελάδιμα του Μαρκόβι να με χτυπάει στα αυτιά. Πέθανε του Άννη η μάνα. Ειδοποιήσατε τέλος. Απαγγέλη. Και εγώ παγωμένος τρέχω στη γέφυρα. Γραμματική, κόψε το καράβι αριστερά. Κανέβα στην αγκαλιά του την εικόνα. Και πού είσαι? Τι είναι πάλι? Κάνε γρήγορα με τη μικρή, γιατί μετά πρέπει να πας και στην άλλη. Πρέπει να τη φέρουμε γρήγορα εδώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά δεν σου υπόσχομαι τίποτα. Να βρεις έναν τρόπο και να είσαι πιστικός. Σου είπα θα κάνω ό,τι μπορώ. Άμα αφήσεις όμως να το διαχειριστώ εγώ, θα είναι καλύτερα. Σιγά μη σ' αφήσεις. Ούτε να το συζητάς. Πρέπει να πάρω πρώτα αυτά που έχει και μετά είναι δική σου. Κατάλαβα. Άντε, μην αργείς, κάνε γρήγορα. Φεύγω. Τα λέγαμε. Ουφ, πια με αυτά τα παιδιά. Τι τραβάει έρημη μάνα. Και φυσικά εδώ πέρα έχουμε το Σπύρτο μας, πάει για δουλειά. Όλοι ξέρουμε πώς πήγε την τελευταία φορά που πήγε να βρει δουλειά. Για να δούμε πώς θα πάει και τώρα. Το Περιστέρι έχει περισσότερες πιθανότητες, μάλλον από ό,τι βλέπω. Αλλά δεν θα προλάβει να μπει πρώτο. Όχι, πες να προλάβει. Πάμε, Περιστέρι, δώσ' του! Δεν προλάβει. Γεια σας. Παρακαλώ, τι θέλετε? Διάβασα στην εφημερίδα ότι ψάχνετε κοπέλες για εργασία, για την καταγραφή. Για σένα, λέει. Καθίστε, παρακαλώ. Μορφή είναι αυτός. Μου φαίνεται μορφή. Για να δούμε. Ναι, ενδιαφερόμαστε για τη θέση. Μάλιστα. Πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνο σας. Νανάση μη δουλεύομαι και το τηλέφωνο μου είναι 6955-33-1288. Θέλω όμως μία λεπτομέρεια. Τηλεφωνάκι. Πείτε μου, τι είναι. Το κράτης. Έχετε δίπλωμα αυτοδιοίκησης? Ναι, έχω. Ωραία, γιατί θα χρειαστείτε αυτοκίνητο σίγουρα. Λογικό. Τώρα είναι ένα θέμα, αλλά άμα το αναφέρω, μπορεί να με πάρω τη δουλειά. Μαλακία θα γίνει πάλι. Τι είπατε? Τίποτα. Όχι τίποτα, κάτι δικά μου έλεγα. Ναι, δικά σου τελείως. Λοιπόν, Ανά. Μάλιστα. Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα με την οδήγηση, εδώ έχω ένα χάρτη με τις διευθύνσεις για να ξέρεις πού ακριβώς θα πηγαίνεις. Βέβαια. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Επίσης, εδώ υπάρχει ένα έγγραφο για να σου εξηγεί ακριβώς με τον τρόπο τον οποίο θα δουλεύεις. Τι ερωτήσεις θα τους κάνεις κτλ. Εξηγημένα πράγματα. Μάλιστα. Έχεις μπροστά σου ένα μήνα. Αν πάλι κάτι ένα δεν μπορείς να καταλάβεις, επάνω στο χάρτη έχει το τηλέφωνό μου που μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο για να μάθεις ό,τι θέλεις. Έχει και το YouTube και το Twitter και το mail μου. Ανά πάσα στιγμή υπάρχει και το email μου όμως που μπορείς να το κάνεις χρήση. Αλήθεια τώρα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλή ευκολία. Να είσαστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή ευκολία. Πες να είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό. Καλή ευκολία. Το λένε αυτό. Δεν ξέρω. Φαίνεται δυναμικό κορίτσι. Ναι, ελπίζω είναι. Να μην έρθει αύριο και μου πει δεν μπορώ να τα καταφέρω. Όπως κάνουν και άλλες κοπέλες που είχαν έρθει. Με την πρώτη δυσκολία το βάλανε στα πόδια. Κοίτα, έχουμε ένα θεματάκι με τα μάξι τώρα. Μάλλον θα τη βλέπω να κάνει καταγραφές με τα πόδια. Οπότε σε ένα μήνα ούτε 10 θα κάνει. Και μετά σου λένε ανεργία έχουμε. Μωρέ, μάθανε να κάθονται στις καφετέρειες και να έχουν συνέχεια το χέρι του τεντωμένο. Μπαμπά, μου δίνεις λεφτά να πιω ένα καφέ. Μπαμπά, μου δίνεις λεφτά να πάω να πάρω ρούχα. Ψά δεν ντρέπονται λίγο. Φτούτους. Το μίσος. Φτούτους. Τι μορφή είναι αυτός, ρε. Οπ, πού σε ρε μιτσάρα. Πού σε αγορίνα μου. Τι έχουμε. Α, και το τσόφλι. Πολύ ωραία. Θα συναντηθούνε, θα μιλήσουνε. Α, ωραία. Να το, έρχεται. Για πάμε. Επική συνάντηση σε 3, 2, 1. Πού πας? Τι έγινε, με παρακολουθείς? Όρεξη σε είχα. Βραζιλιάνικο έγινε. Τότε τι θέλεις και τριγυρίζεις τριγύρω μου? Ο ήχος δεν συγχρονίζεται. Απλά βρισκόμουν εδώ και σε είδα. Να πας γρήγορα στο σπίτι. Να τι κάνεις εδώ? Δεν πάω πουθενά. Εδώ θα το ξέρεις αν το καταλάβει η μαμά που το έσκασες θα γίνει χαμός. Η μαμά θα σε δει. Εκεί μου είναι η ζωή και θα κάνω ό,τι μου αρέσει. Σου είπα γρήγορα πήγαινε στο σπίτι. Μη φωνάζεις. Τι αδελφούλη μου, φοβάσαι μη τυχόν και σε δω με καμιά άλλη. Χαζομάρες είναι αυτά που λες. Τότε, γιατί μου λες να πάω στο σπίτι? Ξέρεις ότι δεν πρέπει να βρίσκεσαι εδώ. Γιατί αν το ανακαλύψει η μάνα μας, θα σε κλειδώσει πάλι μέσα. Μια δουλειά είχατε. Μπα, γιατί? Αυτές είναι φτηνές δικαιολογίες. Κάτι άλλο συμβαίνει. Έλα, πες μου. Γιατί δεν καταλαβαίνει. Σου είπα, φύγε γρήγορα. Καλά. Μη μου λες, αλλά εγώ δεν πρόκειται να σου δώσω τίποτα. Τι να του έγινε. Φύγε γρήγορα. Φύγε και μη με κάνεις να το μετανιώσω που σε άφησα ελεύθερη. Δεν με άφησες εσύ. Μόνη μου το έσκασα. Καλά. Θα με παρακαλάς την επόμενη φορά να σε αφήσω, αλλά εγώ δεν θα σε αφήνω. Αφού ξέρω ότι με αγαπάς και θα κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Από πού την άφησε ελεύθερη? Μη με κάνεις να μετανιώσω. Φύγε. Καλά, καλά, φεύγω.
Άγριο αγόρι. Άγριο αγόρι, πάει. Από πού την άφησε η Λευθύνη? Αν νομίζεις ότι θα κάνω ό,τι θέλεις εσύ, είσαι γελασμένος. Ήμουν σίγουρος. Ό,τι θέλω θα κάνω εγώ. Ήμουν σίγουρος. Δικαίωμα, αδελφούλη. Η ζωή είναι δική μου και μου ανήκει. Καλά. Τι επικό πλάνο είναι αυτό? Το γνωρίζουμε τον κύριο? Δεν τον έχω ξαναδεί. Γεια σου, θείο. Θείο. Πότε έβγες από το σπίτι? Α, δεν έχουμε το θείο. Τι να κάνω, θείε? Δεν ήρθα να κάθομαι εδώ μέσα στο σπίτι και να κοιμάμαι. Εσύ τι κάνεις, πού πας? Πάμε το καφενείο να παίξω κάνα τα βλάκια. Ξέρει τη δουλειά. Εσένα σε βλέπω προβληματισμένη. Τι πρόβλημα έχουμε? Μου λείπει ένα μάξι. Αν σου πω ότι δεν είμαι, ψέματα θα σου πω. Άντε, τι έπαθες, μπορώ να σε βοηθήσω? Χρειάζομαι ένα αυτοκίνητο. Για τις μετακινήσεις σου? Βρήκα μία δουλειά, αλλά χωρίς αυτοκίνητο δεν μπορώ να την κάνω. Και τι στεναχωριέσαι? Πάρε το δικό μου. Το δικό σου? Εγώ με τα πόδια νοβοκατεβαίνω. Πάει τα μάτια. Μεταξύ μας κάνω και γυμναστική. Εγώ δεν το χρειάζομαι. Τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Και αν χρειαστείς κάτι, τι θα κάνεις? Μην ανησυχείς, θα πάρω τη στιάσω. Άλλωστε εκείνη δεν πηγαίνει πουθενά. Κάθεται μέσα στο σπίτι. Θείο! Αχ, θείε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν το βλέπω κάτω. Μα πήγαινε σπίτι και πες τη θεία σου να σε δώσει το κλειδί. Αχ, σε ευχαριστώ. Θείο, πάει τα μάξι. Ρίπα μάξι, θείο. Πάει, το βλέπω. Αχ. Παιδιά, χαίρονται με το παραμικρό. Να δεις εσύ πόσο θα χαρείς όταν θα πεθάνει το αμάξι. Μόνο ο τρελός αδελφός μου τριγυρίζει από εδώ και εκεί. Είναι τρελό. Και συνέχεια κουβαλάει εκείνες τις χαζογκόμενες να του χορεύουν διαρκώς. Και μετά λέει ότι μόνο εμένα αγαπάει. Τι σόη αγάπη είναι αυτή που με έχει. Αδελφική. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τσίμπησε αμαξάκι και πάει κατευθείαν για δουλίτσα. Ξυγημένα πράγματα. Μ' αρέσουν. Α, άκυρο, σταμάτησε. Δεν πάει καλά η δουλειά, μάλλον. Ή θέλει να κατουρίσει. Δεν ξέρω. Τι θες να κάνεις? Έβαλε και χειρόφρενο. Κινητό. Τηλέφωνο. Ιωσήφ. Καιρό έχουμε να δούμε τον Ιωσήφ. Τι πάει. Πακέτο. Σήκωσέ το. Πακέτο. Μάλιστα. Τον ήπιαμε. Δεν θέλει. Καμία απάντηση. Πάρε το άκυρο και σκάσε. Αυτό ήταν λοιπόν. Τόσο γρήγορα εξαφανίστηκες από κοντά μου. Καλά, δεν νομίζω. Κάτι άλλο θα είναι. Για να... Θα δούμε. Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Μπα και τι κάνω που δεν σ' αρέσει. Και να αφήνεις μόνη της. Δουλειά σου! Μωρέ, εγώ θα κάνω τη δουλειά μου. Αλλά εσύ κάνεις την κατούλα. Αυτή η ιδέα. Δίνε του. Πώς γνωρίζονται. Τουλάχιστον να απάντησε στα τηλεφωνήματά τη. Δεν σε αφορά το θέμα, εντάξει. Μπα τι μας λες τώρα δε μια φορά, όταν με στείλεις να κλέψω τα λούδια καλά ήταν. Όπα! Αν τη φύγει από εδώ, πού να μου πεις τι να κάνω. Όπα! Αν δεν την πάρεις τηλέφωνο θα της τα πω όλα. Και εδώ που μας απειλεί και ο σπόρος, ωραία που μπλέξαμε. Θα της πω ότι εσύ με βάλεις να κλέψω από το κογιέ, για να γίνει η αφορμή να τη γνωρίσεις. Αυτό ήταν το πρώτο και το τελευταίο σου. Από εδώ και πέρα δεν σου λέω τίποτα και το βράδυ να πας να κοιμηθείς μόνος σου. Μισό! Αυτό ήταν που είχα σκεφτεί από την αρχή. Ότι αυτός τον έβαλε. Αλλά μετά είπε ότι δεν είναι αυτός και σκέφτηκα το μουρόχαυλο. Αλλά τελικά είναι όντως αυτός. Τι βλέπουμε, πες μας και εμάς. Τι, θα μάθουμε κι εμείς. Υπάρχει κάποιο σπίτι στο βουνό? Όχι. Ελπίζω μόνο να μην είναι πολύ μακριά. Μαλακία θα γίνει. Καλά, ας πάω και σε αυτό. Και μετά γυρίζω σπίτι για ξεκούραση. Μαλακία θα γίνει. Πρέπει να είναι της Βερόνικας. Θα σου έλεγα να μην πας. Αλλά σε βλέπω αποφασισμένη. Οπότε λεπουλέ. Δεν πειράζει. Κάνα να περνάς. Οπ, καλώς τον πάλι. Α, για να δούμε. Τι έγινε, θυμώσες? Θυμώσα. Μπορώ να μάθω το λόγο? Γιατί δεν είσαι άντρας? Τι μου λες, ρε? Σε έπαιξε. Για να το εκφράσω καλύτερα, δεν συμπεριφέρεσαι σαν άντρας. Γιατί? Πρώτον, δεν συμπεριφερόμαστε έτσι σε μικρότερα αδέρφια μας. Και δεύτερον, παράτησες μια κοπέλα στα κρύα του λουτρού. Ποιος είπε ότι την παράτησε? Η συμπεριφορά σου αυτό δείχνει. Έχεις πολύ πλάκα. Μου αρέσει που έχεις άποψη για όλα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ε. Απλά δεν σου πέφτει λόγο στο τι θα κάνω εγώ με την άμα. Ξέρει ο μικρός. Έτσι λες, ε. Έτσι λέω. Και ζητείς σταματάει εδώ. Οκ, να ξέρεις όμως ότι θα με μισείς απέναντί σου. Όπα, εντάξει, δεν είσαι. Και αυτό το κάνω για το δικό σου καλό. Μα πού να το καταλάβεις σε τέτοιους μπουμπούνας που είσαι? Μπουμπούνα! Γιατί το λες αυτό? Γιατί είσαι ερωτευμένος μαζί της. Μπαμ κάνει από χιλιόμετρα. Κοσμάρες λες. Εγώ απλά τη βλέπω σαν φίλη μου. Καλά, εσύ είσαι μαλάκας. Ναι, καλά με έπεισες.
Άντε δίνω την τώρα γιατί με έχει ζαλίσει με την πολυπλοκία σου. Όχι, εδώ θα μείνω και θα παίξουμε το κινητό. Στα αρχίδια τώρα, δεν τον νοιάζει τίποτα. Πάμε του γκρου ευθεία για το δάσο εδώ πέρα. Δεν τη βλέπω καλά. Δεν τη βλέπω καθόλου καλά τη δουλειά. Όχι ρε μαλάκ. Δεν μπορεί να υπάρχουν λύκοι τόσο χαμηλά. Θα το ξεπεράσω. Θα το ξεπεράσω. Δεν πειράζει. Θα κάνω ότι δεν το είδα. Με έπιασε λίγο προετοίμαστο. Ό,τι και να ήταν πάντως, κατάφερα να με τρομάξει. Εμένα να δεις. Μα τι στο καλό συμβαίνει, τι έχεις πάθει κι εσύ. Κατάλαβα. Τώρα βρήκες να χαλάσεις. Θα δούμε όλα τα κλασικά τώρα. Αχ, μη σε παρακαλώ. Είμαστε στο δάσος, χάλασε τα μάξι, θα χαλάσει και το τηλέφωνο μετά. Δεν μπορεί να έμεινα από βεζίνα. Όταν ξεκίνησα έβαλα. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Εντάξει, σας μάθαμε τώρα. Έλα καλό μου αυτοκινητάκι. Μη μου χαλάει τη μέση του πουθενά. Τουλάχιστον να έβρισκα αυτό το σπίτι στο χάρτη. Θα μπορούσαν να με βοηθήσουν. Dead. Όχι, όχι που να πάρει. Τώρα τι θα κάνω. Τηλέφωνο, αν λειτουργεί ακόμα. Δεν πρέπει να τα βάλω κάτω. Άλλωστε πάντα ήμουν ονειροπόλα και ταυτόχρονα ρεαλίστρια. Ένα συνδυασμό από πούπουλο και ατσάλι. Πεισματάρα και πολεμίστρια. Πάρ' το τηλέφωνο, κύριε. Πάντα πάλευα για αυτά που ήθελα και τώρα δεν θα τα βάλω κάτω. Ρε, πάρ' το τηλέφωνο. Αν μείνω εδώ, δεν θα καταφέρω τίποτα. Οπότε πρέπει να βρω αυτό το σπίτι. Ευτυχώ σταμάτησε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, που τώρα να βρήκε. Τώρα βρήκε. Για να δούμε και το κινητό. Νεκρό, ε! Δεν έχει σήμα, τι. Έλα, μπαταρία. Δεν κάνεις έτσι. Μπαταρία, α. Πες μου τώρα ότι δεν έχει σήμα. Σε παρακαλώ. Καθόλου αναμενόμενο. Δεν το περίμενα. Εσήμα. Και ξεκίνησε ο μοναχικός περίπατος στο δάσος. Σταμάτησε. Και συνέχισε λοιπόν. Τώρα στραβά μου πάνε. Αλλά δεν είναι στο χέρι τους, είναι στο δικό μου. Σαν να ακούω φωνές και γέλια. Κι εγώ, μην αγχώνεσαι. Τώρα να φτάνω στο σπίτι και να είναι τα παιδιά τους. Παιδιά τους δεν νομίζω. Κάποια τρελή. Το τσόφλι μάλλον. Γεια σας. Γεια. Είναι κανείς εδώ. Η μαν. Όχι, δεν θα πει. Συγγνώμη. Να το και το τσόφλι στο δάσος. Μαλακία θα παιχτεί, θα την βρει την άλλη. Έρχεται και δένει το σενάριο. Τι έπαθε. Μυρίζει. Τι μυρίζει. Κάθε και μυρίζει. Θα μυρίζει για πάντα από ό,τι φαίνεται. Θέλω να δω τώρα πόση ώρα θα κάτσει να μυρίζει. Εδώ θα με κάτσει πίσω. Θα κάθω να περιμένω. Πόση ώρα μπορεί να κάτσει να μυρίζει. Δεν μπορεί. Θα τελειώσει κάποια στιγμή. Τι κάνει γαμότο, τι κάνει. Ρε μπάς και δεν είναι άνθρωπο. Ακόμα μυρίζει μαλάκα. Πόση ώρα έχει περάσει. Είσαι σίγουρα άνθρωπος. Παίζεται. Μάλλον δεν είσαι. Σιγά θα σκοτωθείς μωρέ. Αυτή η αίσθηση του φόβου άρχισε πάλι να με περιλούζει. Έχω την αίσθηση ότι κάποιος είναι κοντά μου. Καλά είσαι. Το μόνο που εύχομαι είναι να είναι άνθρωπος και όχι ζωάκι. Κοίτα, πιο πολύ για ζωάκι μου κάνει, αλλά δεν ξέρω. Είμαι σίγουρη ότι κάτι με κυνηγά. Α, κυνηγητός στο δάσος. Ντεζαβού, το έχω ξαναζήσει αυτό. Άμα κρυφτεί και στο. Α, σκιά τη τρέλα. Ναι, εκεί πέρα που κυνηγείται στο δάσο. Κρύψου κι εσύ στο δέντρο πίσω. Μπράβο. Μπράβο. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό. Κρύψου εκεί. Δεν θα σε δούνε ποτέ. Είσαι σίγουρη. Είναι... Έχει θάμνους δίπλα. Όλο όχι, το δέντρο είναι καλύτερο. Γιατί δεν φεύγεις, ρε. Σε ενοχλώ. Καλά σου λέει. Κυνηγείται, δεν πας σε καμία βόλτα. Σε ενοχλώ. Όχι, να βλέπω ότι υποφέρεις. Δεν σε πήρε τηλέφωνο. Όχι. Κακό σημάδι αυτό. Κάτσε ρε, αφού τον πήρε τηλέφωνο. Πες. Για να μην σε πάρει τηλέφωνο, δύο πράγματα συμβαίνουν. Μα τον πήρε τηλέφωνο. Και όταν είχε σήμα. Τι. Κινδυνεύει. Φύγει βρε τύρανε από εδώ και άσε με στην ησυχία μου. Τύρανε. Καλά, εγώ σου το είπα. Μην με ακούς. Φύγε. Αν φύγω, θα καθίσει μόνο σου και θα κλέσει τη μοίρα σου. Αντιμιζάλησε, φύγει από εδώ. Όταν λέμε την αλήθεια, γινόμαστε πολυλογάδε. Έχει δίκιο εδώ. Μπορεί να με αφήσει την ησυχία μου. Καλά, θα φύγω. Αλλά να ξέρεις ότι εσύ κάνεις μπούρδα που δεν της λες ότι την αγαπάς. Μπούρδα. Πήγαινε στο δωμάτιο σου γρήγορα. Καλά, θα πάω με φωνά, εσύ σπαστικός γίνεσαι. Τώρα, γρήγορα.
Δεν τον πήρε τηλέφωνο. Και πριν όταν είχε σήμα. Είμαι σίγουρος ότι τον πήρε τηλέφωνο. Απλά δεν απάνταγε. Κρύψου εκεί, όλα θα πάνε μια χαρά. Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Μπορείς να κοιμηθείς κιόλας. Ποια είσαι εσύ? Με τρόμαξες. Α, θα τη μυρίσει πάλι. Μαλάκα, αυτή είναι ζώο. Είναι σίγουρα ζώο, δεν είναι άνθρωπος. Και απλά μεταμορφώνεται. Πολύ εύκολα, ρε. Γελάνε. Δεν σου έχουν πει να μην τριγυρίζεις μέσα στο δάσος? Τι το παραμύθι με την κουκκινή σκουβίτσα δεν το ξέρεις? Το ξέρω. Τότε τι προσπάθεις να κάνεις, τη θαραλέα? Κι άμα σε φάει κάποιος κακός υλίκος, τότε τι θα γίνει? Μήπως είναι υλίκος? Εσύ, δεν φοβάσαι? Εγώ? Όχι. Και τότε γιατί να φοβάμαι εγώ? Γιατί μπορεί να σε φάω εγώ! Τι περίεργο κορίτσι, στάσου καλή κοπελιά! Όλα συνδέονται λοιπόν. Αυτή είναι λύκος. Πολύ εύκολα. Μα πού πήγε? Και αυτή είναι ζών. Απλά δεν είναι λύκο. Πού είσαι? Έκανα χαζομάρα τελικά που σε άφησα λίγο μόνη σου. Όπως χαζομάρα έκανα που δεν σου είπα ότι τελικά είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Δίκιο έχει τελικά ο σπόρος που μου ταχώνει. Καλό κουτουρνίθι έχει βγει αυτός. Τώρα εσύ ψάχνεις κάποια η οποία είπε ότι θα σε φάει. Και τρελή να είναι, εγώ δεν θα την κυνήγα. Όχι, όχι, ένας λύκος. Όχι, Θεέ μου. Πάει η ζωή μου, πάει. Πάει η ζωή μου, πάει, Θεέ μου. Θες να φύγεις, να... Θα κλείσω τα μάτια και όλα θα φύγουν από μπροστά. Δημήτρη! Εβίτα! Στο δάσος! Μα πού στο καλό έχουνε πάει όλοι και η μικρή λείπει? Ναι. Τσιγαράκι! Βάσανε η ζωή, κούραση. Ώρα για τσιγαράκι. Μάλιστα. Θα το δούμε όλο το τσιγάρο. Μάλλον ναι. Ωραία πράγματα. Θες να πούμε κάτι? Και τον έχω πει τόσες φορές στο Δημήτρη να την προσέχει και να μην την αφήνει να τριγυρίζει μόνη της. Πόσο φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα βρούμε τον πελά μας. Όσο η μικρή μεγαλώνει και μπαίνει στην εφηβεία, τόσο τα προβλήματα έρχονται. Δεν μπορεί να ελέγξει τα θέλω της και κάποια στιγμή θα την ανακαλύψουν. Πρέπει να την κλειδώσω και πάλι μέσα. Μόνο έτσι μπορώ να σώσω την κατάσταση. Τελικά, όλοι λίγο πολύ, κάπου πάνε και μόνο εγώ μένω κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Νιώθω ξαφνικά μια θηλιά να με σφίγγει το λαιμό μου και το οξυγόνο μου να τελειώνει. Ίσως πρέπει να βγω κι εγώ λιγάκι έξω, δεν αισθάνομαι καλά. Να πας. Πάω να βάλω κάτι πιο άνετο. Ναι. Και... Αυτό ήταν... Θα βάλω κάτι πιο άνετο. Αυτό. Τι κάνει? Χάθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πίστευα για μια στιγμή ότι η ζωή μου έχει τελειώσει. Τι βρήκανε? Μα γιατί, τι σημαίνει? Νόμιζα ότι ήταν τα τελευταία μου. Μα... Πού πήγε ο λύκος? Ποιος λύκος? Αυτός που ήταν εδώ. Εγώ δεν είδα τίποτα, μάλλον θα τον φαντάστηκα. Άρα οι άλλοι πρέπει να είναι ο λύκος. Όχι, δεν μπορεί. Είμαι σίγουρη. Κρυώνεις? Λίγο. Τι άντρακλας είναι αυτό. Και λεπούρη σκέτο είσαι, παιδί μου. Πω, 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 πω. Πολύ. Καμιά φορά το δάσος δημιουργεί τέτοιες φαντασιώσεις. Λες. Και η κοπελιά πού πήγε? Ποια κοπελιά? Εγώ δεν είδα καμιά κοπελιά. Είσαι σίγουρος? Ποια είναι πάλι αυτή? Δεν μοιάζει σαν τις άλλες που έφερνε εδώ. Καινούριο θύμα ή κάτι άλλο? Κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Θα το μάθω σύντομα. Ο γλυκός μου. Σαν πολύ τρυφερά της μιλάει. Αχ, ούτων. Μάλλον είσαι αρκετά φοβισμένη και ταλαιπωρημένη. Όμπα! Αυτό είναι αλήθεια, αλλά... Άστα, αλλά. Από πού έρχεσαι? Πώς βρέθηκες εδώ? Χάλεσε το αυτοκίνητό μου πιο κάτω και έφτασα ως εδώ. Αλλά δεν περίμενα ότι θα συναντούσα και άγρια ζώα. Εδώ πέρα σε εμάς δεν υπάρχουν άγρια ζώα. Όμως πρέπει να φύγω. Γιατί άμα το ανακαλύψει η μάνα μου ότι είμαι έξω, τότε θα έχω πολύ άσχημα ξεμπερδέματα. Μάντεψε, το ξέρει ήδη. Οπότε. Γιατί? Γελάει ακόμα. Σκάσε! Αν δεν ήσουν εσύ, δεν ξέρω τι θα έκανα. Τι φας? Μάλλον θα ήσουν ορεκτικό. Τι είπες? Ορεκτικό! Τίποτα, αστεία. Αστιάτορα! Καλό το αστείο σου, αλλά αυτή τη στιγμή έχει παγώσει το αίμα μου από το φόβο μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω για σένα να σε φιλοξενήσω σπίτι μου. Μόνο σου μένεις?
Όχι, με τη μητέρα μου. Το τσίπησε το Ντομενάκι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση. Ιωσήφ, τα λέγαμε. Και αύριο βλέπουμε πώς θα φτιάξουμε το αυτοκίνητό σου. Θα σου χρωστάω χάρη. Μην ανησυχείς, θα το ξεπληρώσεις και με το παραπάνω. Δεν κατάλαβα τι μου είπες. Τίποτα. Πάμε όμως τώρα, γιατί θα είσαι κουρασμένη. Πάμε. Μπαλίτσα κι αυτός. Όλοι μπαλίτσα παίζουν. Το τσίπι στον κομμένα. Μάλιστα, άρα τη βρήκανε. Και πάει κατευθείαν στο στόμα του Λύκου. Α, το λογοπαίγνιο. Μάλιστα. Άρα πάει στη Βερόνικα τώρα αυτή. Η μικρή παίζει να είναι Λύκος. Είναι μουρλαμένη, γελάει μόνη της. Τέλος επεισοδίου βλέπω. Τι φάση. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε τι θα γίνει μετά.